από τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η ιστορία του ΕΟΠΗ, για να ξεκινήσω από εκεί, κινητοποιεί διάφορες δυνάμεις. Σας ακούσαμε και εσάς να λέτε χθες σε μία συνέντευξη και έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα περάσετε μία ρύθμιση με βάση την οποία ουδής ιατρός θα μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακο εάν δεν υπάρχουν, αν δεν έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες εξετάσεις που να δικαιολογούν τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου. Έτσι δεν είναι? Κάνω κάποιο λάθος? Ακούστε, αυτό το οποίο κάνουμε πολύ εντατικά στο Υπουργείο Υγείας τους τελευταίους μήνες είναι μια προσπάθεια που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να δει, γιατί έχει πολύ τεχνική δουλειά από πίσω. Mm-hmm. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους μέσω της υπερσυνταγογράφησης και της υπερκατανάλωσης φαρμάκων κάποιοι κερδίζουν πολλά λεφτά ή λιγότερα. Και ταυτόχρονα επιβαρύνουν πάρα πολύ το κράτος, αλλά βλάβουν τη δημόσια υγεία. Το θέμα αυτό είναι διαχρονικό εν τω μεταξύ, έτσι, για να θυμηθούμε και τα μνημόνια κλπ. Το θέμα είναι όχι διαχρονικό, είναι αρχαίο. Μα έτσι, ακριβώς. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, είχαμε βρει στα ορυχεία του Λαβρίου χιλιάδες τόνους πεταμένων φαρμάκων. Μάλιστα. Που αγοράζαμε αυτόν τον τρόπο όταν δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δυστυχώς η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έκλεισε τελείως τα παράθυρα. Γιατί πάντα οι πατεώνες δίνουν τον τρόπο να κάνουν ένα βήμα μπρος. Μα πάντα είναι ένα βήμα μπρος. Πάντα είναι ένα βήμα μπρος. Αυτό λοιπόν που τώρα κάνουμε είναι οι εξής δύο κινήσεις. Έχουμε ήδη κάνει, έχουμε ολοκληρώσει και λειτουργεί τώρα που μιλάμε, την ηλεκτρονική διασύνδεση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων με τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Δηλαδή, όταν ένας γιατρός πάει να γράψει μια ιατρική στέγη, ένα ασθενή, και προβλέπει το πρωτόκολλο ότι γράφει σε αυτό το φάρμακο αν η χοληστερίνη του είναι σε αυτό το επίπεδο, να πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν η χοληστερίνη του δεν είναι σε αυτό το επίπεδο και είναι στο πιο κάτω επίπεδο, δεν θα μπορεί να γράψει το ακριβό φάρμακο. Θα γράψει το φθηνότερο, ναι, και καθόλου. Ό,τι λένε τα ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ηλεκτρονική διάσταση να εξετάσει. Απευθυνόταν στο γιατρό, εάν θα ακολουθήσει. Άρα αυτόματα ενημερώνει το φάκελο του ασθενού. Ναι. Και έχει πρόσβαση ο γιατρό σε αυτό το φάκελο. Αυτόματα ψηφιακά είχε και πριν πρόσβαση, αλλά πριν ήταν με φωτογραφία οι εξετάσεις. Άρα δεν μπορούσε ηλεκτρονικά να κλειδώσει το σύστημα. Τώρα οι εξετάσεις είναι ψηφιακές. Το σύστημα δεν θα επιτρέψει στον γιατρό να προσπεράσει το πρωτόκολλο. Και το δεύτερο. Άρα το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΤΙΚΑ να εγκαταστήσουμε και στην άλλη συνταγογράφηση ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, όπως είναι το OTP. Το οποίο πρακτικά τι θα κάνει σήμερα όταν έχουμε μια άλλη συνταγή, σύμφωνα με όλες τις συνταγές, είναι άλλη, έτσι. Μας έδωσε μια ειδοποίηση στο κινητό που έχουμε δώσει. Και λέει, έχετε άλλη συνταγή. Αυτή την άλλη συνταγή μπορεί να την πάρει στο κινητό σου, μπορεί να ασχοληθείς, μπορεί να μην ασχοληθείς, μπορεί με mail, μπορεί τίποτα. Όμως από την ώρα που εκδίδεται η άλλη συνταγή, αυτή ισχύει, εκτελείται σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Με το νέο σύστημα θα είμαστε έτοιμοι, ελπίζω μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί είναι τεχνικό πιο αισθητό, ότι μπορεί και όσο έχω λάβει, είναι πλέον η κατασκευή του. Όταν θα κάνει μια άλλη συνταγράφηση, το κινητό το επίσημο που θα έχει δηλώσει πια επισήμως, γιατί αυτό είναι το κινητό στο τηλέφωνο, θα σου δίνει ένα γραπτό μήνυμα, ένα SMS, OTP όπως το λέμε, το οποίο θα σε ενημερώνει ότι έχει λάβει την άλλη συνταγράφηση. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η άλλη συνταγράφηση, για να μπορεί να εκτελεστεί δηλαδή, θα πρέπει να πατήσει ναι. Μάλιστα, αποδοχή δηλαδή. Ότι ο έχων το ΑΜΚΑ θα γνωρίζει 100% ότι κάποιος το έχει γράψει αυτή τη συνταγή. Ή θα μπορούσε να έχει δοθεί και ένα password, ας πούμε, για παράδειγμα. Όλες οι απάτες στις συνταγές γίνονται γιατί χρησιμοποιούν κάποιοι κακόβουλοι τα ΑΜΚΑ αθώων ανθρώπων, άσχετων ανθρώπων. Όπως είναι αυτή η κομπίνα τώρα. Ανήξερον, ναι. Πολύ ωραία. Πάνω στα ΑΜΚΑ των οποίων χρεώνουν τα φαρμακά. Κάτσε, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Γεωργιάδη. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κινητά τους, που είναι μεγάλη σε ηλικία τώρα, και δεν έχουν την ευκολία να το χρησιμοποιούν, θα υπάρχει πρόβλεψη? Άλλη συνταγράφηση έχουν πια όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη συνταγράφηση. Ναι. Άρα λέω για την αποδοχή. Αν να έχεις τη συνταγή σου, θα το έχεις δηλώσει κινητό του εγγονού σου. Θα δώσεις το κινητό της γυναίκας. Κάποιο κινητό θα δώσεις, δεν σου παίρνεις άλλη συνταγράφηση. Το λέω γιατί από τον ιατρικό σύλλογο Πειραιά ήδη εξεφράστησαν σε αυτό το πεδίο κάποιες πρώτες ενστάσεις. Ήταν η ίδια, ακούστε, όταν πήγαμε να βάλουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση πριν από 15 χρόνια, τα ίδια ακριβώς ακούγαμε. Μάλιστα. Τελικά μπήκε εδώ η συνταγογράφηση. Υπήρχε ένα πρόβλημα? Όχι. Μην κοροϊδεύουμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει οικογένεια που κάποιος διπλανός παραδίπλα δεν έχει κινητό. Ναι, κάποιος θα βοηθήσει. Εγώ να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στο θέμα των εξετάσεων. Εάν αλλάζει,
θα έχουμε και κάποια άλλη αλλαγή. Δηλαδή, εάν πρέπει οπωσδήποτε για οποιοδήποτε φάρμακο να προηγούνται εξετάσεις. Όχι για οποιοδήποτε. Είναι ό,τι λένε τα πρωτόκολλα. Ό,τι λένε τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Ό,τι λένε τα ιατρικά πρωτόκολλα. Δεν περιμένω εγώ σε αυτά. Αυτές είναι ιατρικές πράξεις. Αυτά τα έχουν αποφασίσει μεταξύ τους οι γιατροί. Έχουν ακολουθήσει τα βήματα και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Εμείς ακολουθούμε αυτά που έχουν αποφασίσει. Δεν παίρνουμε μια κατά δικά μας. Τώρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και κατ' επανάληψη έχετε πει ότι σας απασχολεί και ότι εκεί εστιάζεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που έχει να κάνει με τις εφημερίες στα νοσοκομεία. Ακούμε τους συνδικαλιστές να διαμαρτύρονται κυρίως για το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη νοσηλευτών και τραυματιοφορέων. Σκοπεύετε, έχετε πει, μέσα στο επόμενο διάστημα να κάνετε κάποιες προσλήψεις. Ποιο είναι αυτό το επόμενο διάστημα? Ως προς τους τραυματιοφορείς, πέραν του προγράμματος των ετησίου προσλήψεων που έχουμε, έχουμε και ένα επιπλέον πρόγραμμα με την ΔΥΠΑ, με το Υπουργείο Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όπου θα προσλάβουμε 530 τραυματιοφορείς. Πιστεύω να τους έχουμε έτοιμους μέχρι τέλος του χρόνου, με αποκλειστικό σκοπό αυτούς να τους μοιράσουμε στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, εκεί που έχουμε τις μεγάλες ουρές ευκαιρίες, ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση του χρόνου. Γιατί ένα από τα σημεία στα οποία κολλάει το σύστημα και δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιο που έχει πάει σε ένα νοσοκομείο, είναι ότι δεν υπάρχει θανατηφορέα να τον μετακινήσει και αυτό καθυστερεί πολύ τη διαδικασία. Μαθαίνουμε ότι είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Σήμερα ελπίζω να είναι στον αέρα. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του νομοσχέδιου? Γιατί φαντάζομαι ότι θα αποφορτήσει τα νοσοκομεία εφόσον λειτουργήσει σωστά αυτός ο τομέας υγείας. Σωστά το φαντάζεις. Φυσικά θέλει χρόνο να λειτουργήσει αυτό. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θέλει μια μετάλληση πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η συνέχεια της προηγούμενης. Είναι η δεύτερη φάση που σου θυμάμαι πάντως τον κύριο Ξανθό επί ΣΥΡΙΖΑ να σας το θέτει και να σας το ξαναθέτει ως προϋπόθεση για να αποφορτιστούν τα νοσοκομεία. Ξέρετε πόσο παλιά ήταν αυτή. Το 2014 ψήφισα νόμο εγώ για τον Οικονομικό Γιατρό και είμαι τώρα υπουργός του 2024. Ναι, ο προσωπικός γιατρός ήμουν και εγώ, ήμουν νιός και γέρας από το ακούω. Ναι, ο προσωπικός γιατρός ποτέ δεν λειτουργήσε. Ποτέ. Οι 5,5 εκατομμύρια συμπολίτε μας κάνουν χρήση του προσωπικού γιατρού. Δεν είναι ότι λειτουργεί. Λειτουργεί. Αλλά απλά οι ιδιώτες δεν έδειξαν το ενδιαφέρον που αναμένατε. Με τον οποίο θα το θέλαμε. Τώρα θα βάλουμε και τους μέσα, θα βάλουμε και τους ιδιώτες μέσα, θα βάλουμε δείκτες παρακολούθησης επίδοση των εξωτερικών γιατρών, θα βάλουμε κίνητρα για να πηγαίνουν κάποιοι να σπουδάσουν να γίνουν παθολόγοι και διάφορα. Λέει ένα πολύ ωραίο νομοσχέδιο, το δείτε σήμερα και θα φαίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση. Θέλετε, έτσι, δώστε μας έτσι μια πρόγευση. Ναι, τίτλους. Η πρόγευση είναι ότι θα δώσουμε παραδείγματος χάρη το δικαίωμα και στον κάθε ασθενή να επιλέξει τον ιδιώτη γιατρό του ως οικογενειακό γιατρό. Μέχρι σήμερα δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, αν θες να δηλώσεις ως οικογενειακός γιατρό το γιατρό που είχες, θα τον μπορεί να το δηλώσεις. Και πλέον αυτό θα κάνει τη δουλειά του οικογενειακού γιατρού. Λέω ένα παράδειγμα μιας σημαντικής μεταβολής από το παρελθόν. Τι είναι αυτό που σας κάνει? Πρόοδου. Θα παρακολουθούμε, λέει, την εξέλιξη της δημόσιας υγείας μέσα από τις αναφορές των οικογενειακών γιατρών. Ώστε να έχουμε πολύ καλή εικόνα της συνολικής κατάστασης υγείας του πληθυσμού και να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις των πολιτικών μας επιπραγματικών δεδομένων. Όντως θέλει χρόνο. Όντως. Είναι φιλόδοξο. Είναι φιλόδοξο. Και έχω και μια απορία. Είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι είναι αυτό που σας κάνει ότι. Έχουμε το ηλεκτρονικό φάκελο ασθενού, θα τον έχουμε έτοιμο πια το χρόνο το καλοκαίρι. Για να μπορούμε να το κάνουμε πλήρη αξιοποίηση, πρέπει να έχουμε data, πρέπει να έχουμε πληροφορίες. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, που σας κάνει να πιστεύετε ότι οι ιδιώτες γιατροί που δεν ενδιαφέρθηκαν το προηγούμενο διάστημα για τον προσωπικό γιατρό, για να τοποθετηθούν αλλού σε κάποια περιφερειακά νοσοκομεία, θα ενδιαφερθούν τώρα? Οι ιδιώτες γιατροί στον προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσαν να γίνουν γιατροί. Δεν ενδιαφέρθηκαν, ήταν το απαγόρευο νόμο. Για τον προσωπικό γιατρό. Ναι, δεν μπορούσε να γίνει ιδιώτης για τον προσωπικό γιατρό. Έπρεπε να μπει στην πλατφόρμα, να δηλωθεί οικογενειακό γιατρό και να χρεωθεί τα 2.000 άτομα που σου έδινε το κράτος. Και τέλος. Τώρα λέμε κάτι τελείως διαφορετικό. Λέμε ότι εγώ έχω τον γιατρό μου, τον κύριο Αδαμόπουλο, τον πηγαίνω μια ζωή και δηλώνω εγώ ασθενής ότι τη δουλειά του οικογενειακού γιατρού δεν την κάνει κάποιο από την πλατφόρμα που έχουμε βάλει, αλλά θα την κάνει ο κύριο Αδαμόπουλο. Και αυτό αποκτάει πρόσβαση στο σύστημα. Για να μπορεί να ενημερώνει τον ηλεκτρονικό μου φάκελο. Τώρα, βέβαια, αυτό ξέρετε ότι δημιουργεί φόβους ότι δεν θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στα νοσοκομεία. Όχι, όχι. Η Ελλάδα έχει επιλέξει, κατά τη γνώμη και σωστά, χρησιμοποιούμε τον οικογενειακό γιατρό ως gatekeeper, όπως λέγεται. Δεν είναι δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός αναγκαίο βήμα για να πας σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Άρα δεν θα υπάρχει τέτοιο κόσκινο, ας πούμε, τέτοια φράγη. Μάλλον κόσκινο θα υπάρχει, φραγή δεν θα υπάρχει. Κόσκινο θα υπάρξει, αλλά ήπιο, ας το πούμε έτσι. Όχι φραγή. Στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να πάει περιπατητικό.
ειδικό ασθενή στο νοσοκομείο. Α πούμε, πα με το ασθενοφόρο, ναι, που σε πάει το ΕΤΑΒΑ στον Ηνωμένο Βασιλείο, mm-hmm, ή πρέπει να πα αφού έχει πάρει παραπληκτικό από τον οργανωτικό γιατρό. Mm-hmm. Να πα μόνο στο νοσοκομείο να πει γεια σα, ήρθα, δεν αισθάνομαι καλά, δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Αυτό στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει και δεν θέλω να το σταματήσω. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Λοιπόν, πάντω, εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο προηγούμενο που έχει να κάνει με το θέμα των εφημεριών, γιατί εκεί είναι η ταλαιπωρία. Το ξέρετε κι εσεί πάρα πολύ καλά. Εκεί είναι που ο κόσμο ζορίζεται και δημιουργούνται και δυσμενεί εντυπώσει. Και από την πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει, όταν είχατε πρώτο αναλάβει για δεύτερη φορά το Υπουργείο, είχατε πει ότι εκεί θα εστιάσετε. Έχετε βάλει μέσα σα, εγώ θέλω να πω, ένα χρονοδιάγραμμα ότι εγώ μέχρι τότε δεν θα το έχω λύσει, αλλά θα έχω δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι μπορεί να πάρει μια ανάσα, ας πούμε. Να μην να αποφευθεί αυτή η τεράστια ταλαιπωρία που υπάρχει σήμερα στις εφημερίες. Να είναι ένας χρόνος, τέλος τετραετίας. Δεν θα πάει τόσο μακριά, είπατε. Ναι, δεν θα πάει τόσο μακριά. Το λογικό μας σχέδιο εφαρμογής για μία. Θα να πω το εξής, γιατί ακούω διάφορα. Εγώ θέλω να με κρίνουν την πολίτη μου, αλλά επί πραγματικών, με συγχωρείτε πραγματικά. Δηλαδή, είναι η μεγάλη αναμονή στις εφημερίες ζήτημα που δημιούργησε ο Υπουργός Διάλυσης Υγείας Άδων Γεωργιάδης, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, τώρα έγιναν αναμονές. Ναι, αλλά δεν το έλυσε εκεί στα 5 χρόνια κυβέρνηση. Πάτε στα 6, κύριε Γεωργιάδη. Πρώτα απ' όλα, όπως είδατε, ο κύριος Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι για τη μεταρρύθμιση στο NHS θέλει τουλάχιστον 10 χρόνια. Ναι. Άρα ο χρόνος είναι σχετική έννοια στην υγεία. Δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι από τα 5 χρόνια που λέτε, τα 3 είχαμε πανδημία. Προηγήθηκε η πανδημία. Άρα καμία μεταρρύθμιση δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Το επιχείρημα δεν είναι. Γι' αυτό εγώ ρωτάω από εδώ και πέρα, πότε το βλέπετε. Πάμε στην ουσία. Το χρονοδιάγραμμα που έχω στο μυαλό μου είναι το εξής. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε καταλήξει στα συγκεκριμένα βήματα που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Θα τα παρουσιάσουμε στη συνέντευξη με τον κύριο Θεμιστοκλέο στον ελληνικό λαό. Θα βάλουμε το χρονοδιάγραμμα τι εφαρμόζεται, ποιο μήνα και τι επίδοση προσδοκούμε να έχει. Και πιστεύω ότι περίπου στο Πάσχα, στο Μάιο, κάπου εκεί, θα μπορούμε να πούμε τώρα μετράμε την βελτίωση ή όχι του μέσου χρόνου αναμονής. Να εξηγήσω κάτι για να μην δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες. Δεν ισχύει ότι θα πάψει να υπάρχει αναμονή στις εφημερίδες, θα μπαίνει μέσα και θα φεύγει σε ένα λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μειώσουμε τους μέσους χρόνους. Δηλαδή τα ακρότατα όρια να μην υπάρχουν. Ναι. Αυτό να πάω. Ναι. Να μην περιμένουν οι άνθρωποι οι 12 και 13 ώρες. Από το Πάσχα. Θα ρωτήσουμε το Πάσχα. Θα ρωτήσουμε το Πάσχα. Λοιπόν, να ρωτήσω πριν, απλά να λέω πώς. Βλέπω ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, ναι, εφαρμογής. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει να πάμε και λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα ήταν πολύ ωραίο, ξέρω, να μπορώ, ναι, να τα λύσω θέματα σε ένα λεπτό, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα θέματα αυτά. Προφανώς δεν λύνονται αυτά. Προφανώς. Και η υγεία εξάλλου, εγώ το λέω ξεκάθαρα και το λέω συνεχώς, είναι ένας τομέας που έχει και που μπορείς να σπεκουλάρεις πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε, και να βρεις πεδίο δόξη λαμπρό για λαϊκισμό. Κρίνονται οι κυβερνήσεις, είναι ένας από τους κρίσιμους τομείς. Ασφαλέστατα. Να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα ότι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι αν τον ακούγατε, δεν θα υπήρχε ούτε ο κύριος Βελόπουλος ούτε η κυρία Λεπτά. Και όχι μόνο αυτό, με συγχωρείτε. Είναι μεταξύ των 11 ο κύριος Κακλαμάνης. Μεταξύ των 11, εγώ θα το πω ευθέως, κύριε Γεωργιάδη, και ας ενοχληθούν κάποιοι, 11 ως επιτοπλίστων καραμανλικών, έτσι, σε αυτή την τάση. Σαμαρικό καραμανλικών βουλευτών, που φαίνεται ότι συγκροτούν ένα μέτωπο εσωτερικής αντιπολίτευσης, έτσι πια, με αυτή την ερώτηση που κάνουν, που είναι ιδιαίτερα αιχμηρή για το θέμα των πληστηριασμών. Δεν είναι στο δικό σας τομέα, αλλά... Για τον κύριο Χατζηδάκη. Καταρχάς, ας κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας. Εμείς την κρατάμε. Η δουλειά των βουλευτών είναι να ρωτάνε. Ναι. Αν στερήσουμε από τον βουλευτή το δικαίωμα να ρωτάει, δεν έχουμε, ρε παιδιά, κοινοβουλευτικό σύστημα. Λοιπόν, ψυχραιμία. Δεν είναι κανένα έγκλημα καθώς ή όσο αυτό που έγινε. Κάποιοι συνάδελφοί μου βουλευτές, για ένα πολύ ζέον θέμα της ελληνικής συνέλευσης με τα κόκκινα δάνεια, θέτουν κάποιες ερωτήσεις. Ομοειδών απόψεων όμως. Τρόπο, για παράδειγμα, δεν ψήφισαν τον νόμο νομοσχεδίου και το μόνο ναι. 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 Λέω, μην δημιουργούμε. Ωραία, να μην δημιουργούμε. Αν ακούγατε τον κύριο Κακλαμάνη. Απολύτως μέσα στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και εφόσον το έκριναν ορθόν, πολύ καλώς έπραξε. Αν ακούγατε τον κύριο Κακλαμάνη, δεν θα υπήρχε ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου. Δεν έχω ακούσει τι έχει πει ο κύριος Κακλαμάνης ακριβώς για να σας πω. Αυτό είπε, ναι, ότι κάνουμε ότι δεν. Εμείς, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει το περιθώριο να υπάρχουν Βελόπουλοι. Τα δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι απαντό στον κύριο Κακλαμάνη. Προσωπικά τον κύριο Κακλαμάνη το σέβομαι πάρα πολύ. Είναι πολλά περισσότερα χρόνια από μένα στην ενεργό πολιτική. Είναι Νέστορ. Στην αγιοδρομία, δεν θα κάθομαι εγώ να σχολιάσω τι λέει ο φίλο μου Νικήτα. Προ Θεού, θα πάρει να πει τη γνώμη του και είναι σεβαστή και ψάχνει και το παντώνει. Τώρα, αν μου λέτε γενικά αν η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει χώρο στα δεξιά τη, αν αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να είμαι ειλικρινή.
η άνοδος της πέραν της παραδοσιακής κεντροδεξιάς δεξιάς, με διάφορες αποχρώσεις ως ακροδεξιά ή ως εγώ πολύ ακροδεξιά, στις διάφορες χώρες της Ευρώπης είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει τόσο μεγάλα νούμερα. Παραμένουν σχετικά μικρά για το ευρωπαϊκό ρεύμα, για αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Στις δημοσκοπήσεις πάντως αθρηστικά φτάνουν το 20 και το 21%. Στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, αθρηστικά φτάνουν το 20-21%, αλλά σε ένα τελείως κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει πολύ δρόμο ακόμα για να διαμορφωθεί. Κατά συνέπεια, δεν θα έδινα πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει. Δεν θέλω να υποτιμήσω τους ανθρώπους που επιλέγουν να ψηφίσουν αυτά τα κόμματα. Έχουν κάποιες ανησυχίες. Πιθανόν σε κάποιες από αυτές τη Νέα Δημοκρατία τους ενόχλησε, π.χ. ο γάμος. Mm-hmm. Δεν αντιλέγω ότι αυτά είναι πραγματικότητες. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα. Στην ουσία ο Μητσοτάκης έχει πετύχει κάτι που μέχρι στιγμής του έχει δώσει μια μεγάλη πολιτική ισχύ και έχει φέρει πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, που είναι αυτή η πολύ μεγάλη συμμαχία από την κεντροαριστερά μέχρι και την δεξιά. Περίπου αυτό που λέει η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό λέει ο Χρυσός Μαραμαλής το 1974. Δεν βλέπω συγκλονιστικούς λόγους γιατί θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να σταθεί είτε τέρμα αριστερά είτε τέρμα μάλιστα, δεξιά. Ναι. Μάλιστα. Δύο επιγραμματικά γιατί είναι των ακροατών. Το ένα είναι πότε θα ξεκινήσει η αποστολή φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ στα σπίτια των ασθενών. Έχει ξεκινήσει. Και προχωράει. Και η τελευταία δεν μπορώ να μην. Είναι ακροατή, δεν μπορώ να κρατήσω να μην. Πώς βλέπετε το φίλο σας, τον κύριο Πολάκη, στην εσωτερική προεκλογική εκστρατεία στο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό που είμαι, δεν θέλω να πω τα ονόματα, γιατί δεν έχει σημασία. Όμως πραγματικά θέλω να πω το εξής. Εγώ τον κύριο Κασελάκη καθόλου δεν τον εκτιμώ σε πολιτικό, ούτε θεωρώ ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ότι έκανε τραγικά λάθη και ήταν. Δεν το έχετε κρύψει ποτέ, νομίζω. Ναι. Παρά τα αυτά, έχοντας πει αυτά, ναι, θέλω να πω η ιδέα ότι θα προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν να κατέβει επειδή αντιλαμβάνονται μπορεί να ξανακερδίσει, είναι πολύ ενοχλητική. Και θα μου πείτε τι σε κόφτει εσένα θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ακριβώς έτσι και θέλω να εξηγήσω για το γιατί. Mm-hmm. Αν δούμε να παραβιάζει η δημοκρατία σε μια άλλη χώρα, όχι σε ένα άλλο κόμμα, σε μια άλλη χώρα, οι έχοντες δημοκρατικές ευαισθησίες ή οι χώρες που έχουν δημοκρατίες κάνουν δηλώσεις, κάνουν κριτική, λένε εμείς δεν δεχόμαστε να παραβιάζει τη δημοκρατία. Δεν είναι. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να βλέπεις να παραβιάζει τη δημοκρατία δίπλα σου και να κάνεις δεν το βλέπεις. Είναι άλλο πράγμα να κατέβουν στην κάλπη και να κερδίσουν τον κύριο Κασελάκη με γεια τους, με χαρά τους. Κανένα θέμα. Και ας βγάλουν τον Πολάκη, με ρωτάτε. Δικαίωμά τους είναι. Ας πω αν θα τον βγάλουν ή όχι. Εγώ το θεωρώ λάθος, αλλά δεν είμαι εγώ ψηφός του ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλο πράγμα να ζήσουμε στην Ελλάδα του 2024 μια τέτοια εξόφαλμη παραβίαση βασικών δημοκρατικών αρχών μόνο και μόνο για ισοκομματικό ξεκαθάρισμα. Υποτίθεται μπαίνουν κριτήρια. Αυτό πιστεύω θα ήταν πολύ μεγάλο τραύμα. Εντάξει, τα κριτήρια αρχίζουν να είναι δεν θα είσαι από την Αμερική, ναι, ξαντός και... Προσωποποιούνται λίγο. Ναι, δηλαδή αρχίζει να γίνεται λίγο, ξέρετε. Ναι. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ θα είναι μεγάλο λάθος αν το κάνουν, γιατί θεωρώ ότι τον κύριο Κασελάκη, αλλά είναι και λίγο τραυματικό για τη δημοκρατία μας. Δεν είναι ωραίο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, Υπουργέ. Την ώρα που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε εκλογές από τη βάση, που εγώ επαναλαμβάνω είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει όπως όλα τα σύστηματα συν και πλην. Και πια εφαρμόζει τα περισσότερα κόμματα. Συν και πλην. Αλλά από την ώρα που το αποφασίσαν αυτό, δεν μπορούν εξόφερμα να πούν. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ή θα απαγορεύσω στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ να εκφραστεί εάν επιθυμεί τον κύριο Κασελάκη. Αυτό στην πραγματικότητα δεν βλάπτει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βλάπτει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Και αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.